Απαράδεκτες εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στις εκβολές του ποταμού από Σελέμη στην παραλία της ανάληψης Χερσονήσου, όπου ξεβράστηκαν νεκρά ψάρια, ενώ λίγα μέτρα παρακάτω βρέθηκε νεκρός ένας γυπαετός. Το νερό είναι μαύρο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μόλυνση του νερού. Μας ενημερώσαν από το Δήμο ο υπεύθυνος και ήρθαμε εδώ και μαζέψαμε 4 ψάρια από εκεί, από την άκρη. Ήρθαμε κάποιοι άνθρωποι και πήραν δείγματα από αυτά, το υγρό. Και ένας γυπαετός που είχε πέσει εκεί. Τρομερός Ιβάν, επιτρέπεται τώρα αυτό το πράγμα. Σου λέει φέρνουν τα γονάκια μου και ταΐζουμε τις πάπιες κάθε τόσο, τακτικά. Και τώρα θα σταχωρθούν και αυτά άμα δουν το νερό που είναι μαύρο. Και θα ψάρει ένα κράτο. Το θλιβερό θέαμα αντίκρισαν δημότες της περιοχής, οι οποίοι ενημέρωσαν το λιμεναρχείο και οι υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο, συλλέγοντας δείγματα νερού, τα νεκρά ψάρια, καθώς και το νεκρό όρνιο. Συναντήσαμε ένα θλιβερό γεγονός, να έχουν πεθάνει 4, 5, 6 ψάρια και ένα όρνιο, το οποίο είναι πάρα πολύ θλιβερό για μας ανθρώπους, για το περιβάλλον. Μα ενημερωθήκαμε, αμέσως ενεργοποιήσαμε τις υπηρεσίες, πήραν δείγματα. Πιστεύω να βρούμε κάτι έτσι ώστε αυτό το φαινόμενο να σταματήσει. Δημότες εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τις εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος σε ένα σημαντικό υδροβιότοπο όπου βρίσκουν καταφύγιο μεταναστευτικά πουλιά και σπάνια ζώα. Τι λέτε για τις εικόνες αυτές? Λυπούμε πολύ. Είναι ανθρώποι που δεν έχουν ούτε συνέστημα ούτε τίποτα. Μάλιστα, δημότησα παρατήρησε αρκετά νερόφυδα να έχουν βγει στην επιφάνεια του νερού λόγω της μόλυνσης, με την ίδια να απομακρύνεται άμεσα από το σημείο.